Δικές σας προτεραιότητες. Προηγήθηκε, αλλά πώς προηγήθηκε. Κοιτάξτε κάτι, εδώ κρύβεται το πραγματικό πρόβλημα της πόλης, το οποίο έχει ξεκινήσει δυστυχώς από τη δεκαετία των 90 με ευθύνη και της τοπικής πολιτικής εκπροσώπησης που ανήκε στον πρώην δικοματισμό που είναι υποκατάρρευση σήμερα. Η πόλη έχει υποχωρήσει στο εθνικό εισόδημα, έχει καταστραφεί η βιομηχανική της ενδοχώρα και έχει γίνει μια απέραντη φραπεδούπολη αυτή τη στιγμή. Καφεδοφραπεδούπολη. Επομένως, ποιο μέλλον μπορεί να υπάρχει σε μια πόλη η οποία έχει καταντήσει πια ένα βασίλειο του παρασιτισμού? Και αυτό με ευθύνη των κυβερνήσεων. Αναλαμβάνετε τα ενία του Δήμου στις 26 Μαΐου. Από πού θα ξεκινήσετε για να αλλάξετε τα κακό κείμενα, κατά την εκτίμησή σας, στην Θεσσαλονίκη? Πρώτα θα στηριχθούμε στους πολίτες αυτής της πόλης. Όχι με τη λογική την προηγούμενη που ακούγαμε, εκλέξτε μας εμάς, αναθέστε μας τη δουλειά και εμείς θα την κάνουμε καλύτερα από τους προηγούμενους. Δηλαδή, αυτό το έργο, έχει τελειώσει. Εμείς είμαστε φανατικοί εχθροί του δημαρχοκεντρικού συστήματος. Θέλουμε μια άλλη λειτουργία της πόλης, όπου οι πολίτες θα έχουν αποφασιστικό ρόλο και απλώς θα διαμαρτύρονται από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και από εκεί και πέρα θα συνεχίζουν τα πράγματα να βαλτώνουν όπως την προηγούμενη περίοδο. Καταρχήν, δεν είναι αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης άλωθη. Είναι ένας βασικός παράγοντας, δεν τον παραγνωρίζουμε, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλαφέ, το ρώτησα και προηγουμένως ιδιωτικά, την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα ψηφίσει το περιβόητο αυτό μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 15-18, προβλέπει νέες περικοπές και των κεντρικών αυτοτελών πόρων, από τους οποίους υποχρηματοδοτείται αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση, και τη ΣΑΤΑ που αφορά τις επενδύσεις αυτοδιοίκηση, και προσέξτε πάνω απ' όλα, γιατί εδώ μιλάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, προβλέπεται ότι δεν πρέπει να προσληφθούν υπάλληλοι στους Δήμους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, πώς θα εξυπηρετηθεί η καθαριότητα και όλα αυτά τα ζητήματα, την οποία έχουμε προγραμματίσει να την κάνουμε αμέσως μετά στη θεματική ενότητα που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Οπότε τότε θα απαντήσει και ο κύριος Καλαφάτης. Δεν παίρνω το βήμα εγώ για να απαντήσω στην επόμενη. Θα απαντήσετε, κύριε Καλαφάτη, στην ενότητα που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Και έβαλε ένα ζήτημα εξ αρχής, ότι αυτή η πόλη δεν έχει φωνή. Δεν διεκδικεί. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι τα καλά παιδιά της εξουσίας και μάλιστα σε συνθήκες που μαστίζεται από ανθρωπιστική κρίση. Σήμερα ήμασταν στην υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής. Απερίγραπτη κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φτώχεια και κακομοιριά υπάρχει στην πόλη, απελπισμένοι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω ότι μια δημοτική αρχή δεν ξεκινάει από το δομημένο περιβάλλον. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τους ανθρώπους που ζουν. Και πρώτα-πρώτα από αυτούς που υποφέρουν. Και πάρτε τον προϋπολογισμό του Δήμου, το φετινό. 371 εκατομμύρια ευρώ. Σε εποχή ισχνών αγελάδων, μόλις 4,5 και λιγότερο εκατομμύρια διατέθηκαν για την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή έχει εναποτεθεί στις αγαθοεργίες των Ιδρυμάτων Εφοπλιστών. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 3,5 χρόνια και μέσω προεκλογικής περίοδου, εγκαινιάζεται μία δομή ημερήσιας φροντίδας για τους άστεγους. Αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίς, και θέλω να κλείσω εδώ. Να θυμίσω, τουλάχιστον σε όσους ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχω και τα ντοκουμέντα εδώ, 1,5 μήνα μετά το πρώτο μνημόνιο, 9 Ιουλίου, έφερα τότε επί Δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου μία πρόταση από έκτακτα μέτρα ανακούφιση των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, και εισέπραξα μόνο την ψήφο μου και την παγερία διαφορία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έφερα άλλες 2-3 φορές. Παραδείγματος χάρη, ένα αυτονόητο ζήτημα. Πρέπει οι άνεργοι να κυκλοφορούν με τα επιχορηγούμενα από το κράτος μέσα μεταφοράς δωρεάν? Πρέπει να υπάρχει μια κάρτα και δημοτικής αλληλεγγύης, ώστε να μπορούν να συστήνονται αξιοπρεπώς σε αυτή την πόλη? Αυτά ήταν αυτονόητα ζητήματα, να έχουν περίθαλψη. Αυτά τι σημαίνει αυτό? Ότι αλλάζει ο χαρακτήρας. Οι κυβερνώντες άλλαξαν το χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης. Και έπρεπε λοιπόν και η αυτοδιοίκηση να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο και όχι απλώς να είναι ο φτωχός συγγενής, να παραπονιέται λιγάκι προς την κεντρική εξουσία και να εφαρμόζει την πολιτική της. Όπως γίνεται σήμερα.